με τα γνωστά προβλήματα. Ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη. Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Κατά τα άλλα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, ενετάχθη και η σημερινή εκδήλωσή τους. Θεωρώ πως ο εκπαιδευτικός σε όλη τη ζωή πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, πρέπει να παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικό στην ενάσχυση των καθηκόντων του. Με την έννοια αυτή θεωρώ ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θεωρώ τέτοιες εκδηλώσεις αναδεικνύουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού αλλά και το ρόλο του συνδικάτου. Αποφασίσαμε για πρώτη φορά φέτος το ΔΣ του Συλλόγου να γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού, διοργανώνοντας μια ομιλία που έχει σχέση με τις γραφογραφίες, τον πρώτο τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Θα έχει η ομιλία μας και έκθεση βιβλίου που έχουν γράψει συνάδελφοι από εδώ από την περιοχή της Εορδαίας Βιβλία. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να παρουσιάσουμε τον πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού, παραμερίζοντας εν μέρη τα προβλήματα και δημιουργώντας μια άλλη όψη στον εκπαιδευτικό του αύριο. Το θέμα μας θα είναι οι γραφογραφίες, γραφογραφήματα, τα οποία αν τα σκεφτούμε ως προς το μεγάλο βάθος τους, είναι στην πραγματικότητα στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία αποθήκευσης της γνώσης των παλιών ανθρώπων. Τέτοιες γραφογραφήματα και γραφογραφίες έχουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Στη σημερινή μας παρουσίαση θα κάνω μια γενική αναφορά σε τέτοιου είδους θέματα που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της γης και θα εστιαστούμε στα ελληνικά γραφογραφήματα που έχουμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Εγώ θα συνδέσω με τα γραφογραφήματα. Τα γραφογραφήματα στην ουσία αποτελούσαν σχολεία, ήταν δηλαδή στοιχεία που δίδασκαν τους νεότερους οι παλιοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν, μια και σήμερα έχουμε την Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, ώστε να δούνε οι σημερινοί δάσκαλοι μας εδώ, πώς και τα πολύ πολύ παλιά χρόνια, πώς γινόταν η διδασκαλία μέσα από εικόνες και παραστάσεις.